1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Δέσμη 12 μέτρων για τους σεισμοπαθείς, ανακοίνωσε χθες από το Αρκαλοχώρι ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ των μέτρων, παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων, παροχή πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής, η οποία θα κυμαίνεται από 3 έως 14.000 ευρώ, παροχή αποζημίωσης, η οποία θα κυμαίνεται από 2 έως 6.000 ευρώ, 20 συσκευών και κάλυψη των πρώτων αναγκών των οικοκυριών που επλήγησαν μέσω της πλατφόρμας αρρωγή.gov.gr, απαλλαγή από τον έμφυα και εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από το σεισμό. Για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδο συγκεκριμένα 800.000 ευρώ και 200.000 για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Χρειαζόμαστε την ενότητα και αυτή την ενότητα σφυριλατούμε κάθε μέρα, διεμήνυσε προς τους υπουργούς που βρίσκονται στην Κρήτη ο Περιφερειάρχης, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των σημειών από τους σεισμούς. Σήμερα η επίσκεψη στην περιοχή της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Τη συνοδεύουν η Βασίλης Κεγκέρογλου, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Ηρακλείου, Παναγιώτης Βλάχος, γραμματέας του Ταμείου Επικοινωνίας, Γρηγόρης Κεδόπουλος, γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγή. Ζήτησε την άμεση εγκατάσταση των πληγέντων σε σπίτια οικίσκους αντί των σκηνών που παραμένουν η κυρία Γεννηματά. Υπάρχουν οικισμοί που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, άρα χρειάζονται σύγχρονες υποδομές, βιοκλιματικές προδιαγραφές, πρόσθεσε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει το χωροταξικό της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο, το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από τα έργα του αεροδρομίου και βέβαια να τελειώνουμε με το πολεοδομικό του Αρκαλοχωρίου, το οποίο εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό για μία υπογραφή. Πρόσθεσε ότι βλέπει πως υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Όμως θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της η αυτοδιοίκηση αυτή την καταστροφή, είπε ενδεικτικά. Πυρετούδης είναι την ίδια ώρα οι καταγραφές στα πληγωμένα κτίσματα από τους μηχανικούς, με την μετασεισμική ακολουθία να συνεχίζεται. Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης δήλωσε πως την πρώτη μέρα γίνανε 415 αυτοψίες σε διάφορα κτίρια και πως μόνο τα 56 από αυτά φαίνεται ότι είναι κατοικήσιμα. Περισσότερες από 1.300 αιτήσεις για έλεγχο σε οικίματα και κτίρια έχει δεχθεί μέχρι στιγμής και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, βάσει των όσων δηλώνει ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης. Να δηλώσουν τυχόν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις εξαιτίας της σεισμικής ακολουθίας που ξεκίνησε τη Δευτέρα, κάλεσε τους δημότες του επίσης ο Δήμος Γόρτινας, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών. Το Αρκαλοχώρι βυθίστηκε κατά 15 εκατοστά, δήλωσε χθες μεταξύ άλλων ο Άκης Τσελέντης. Η συχνότητα των σεισμών, είπε, τους επόμενους μήνες θα είναι μέρα παραμέρα ή εβδομάδα παραβδομάδα, ενώ οι μετασεισμοί μπορεί να είναι υψηλής κλίμακας Ρίχτερ. 14 σεισμοί πάνω από τα 4 Ρίχτερ μέχρι στιγμής από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και 2.800 προσεισμοί και μετασεισμοί από την 1η Ιουνίου. Η ακολουθία συνεχίζει. Ευτυχώς η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται απόλυτα φυσιολογικά. Έχουμε καταγράψει 14 σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ, το μεγαλύτερο, το 5,3 που είχαμε χθες, ο οποίος πραγματικά ισοπαίδησε ότι είχε μείνει εκεί κάτω. Αλλά θα κρατήσει για αρκετούς μήνες ακόμα. Και αυτό είναι ότι χειρότερο για τον κόσμο, διότι δεν μπορεί διότι δεν μπορείς να κάνεις επισκευές όταν είσαι στο μέσο μιας μετασμικής ακολουθίας. Όπως επίσης είναι επικίνδυνο να πηγαίνεις στο σπίτι σου να παίρνεις πράγματα όταν είναι επικίνδυνο να πέσεις στο σπίτι σου. Αυτό το φαινόμενο θα κρατήσει πολύ. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή η μεγάλη έξαρση των ζημιών, κατανομή των ζημιών, οφείλεται στο ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα γράψαμε τόσο μεγάλες επιταχύνσεις. Γράψαμε 0,8 του G. Όταν με ένα G, επιτάχυνση βαρύτητας δηλαδή, σηκώνεσαι από το έδαφος. Έπεσε όλη η περιοχή, το ρήγμα ήταν κανονικό, 15 εκατοστά.
μπροστά κάτω, αυτόματα, απότομα. Αυτό ήταν πολύ τραγικό. Και ακριβώς κάτω από το Αρκαλοχώρι, στο 11,5 χιλιόμετρα, κάτω ήταν το υπόκεντρο του σεισμού. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις πάρα πολλές ζημιές. Βέβαια, είμαστε τυχεροί στην περιοχή, γιατί εμείς από το Γενάρη είχαμε δει κάποια σημάδια στην Κρήτη ότι η περιοχή του, Δήμου, του νομού Ηρακλείου είχε κάποια θέματα. Αμέσως επικοινώνησα εγώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό, και τον παρακάλεσα να μας βοηθήσει να βάλουμε κάποια επιπλέον όργανα. Ευτυχώς μας άκουσε, ευτυχώς βάλαμε 4 επιπλέον όργανα και γι' αυτό είχαμε αυτή την εικόνα που βλέπετε. Πήραμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, καταγράψαμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, από τον 1η Ιουνίου έως τώρα, γύρω στους 2.800 σεισμούς. Αυτή δεν είναι η μετασεισμή, είναι όλη η ακολουθία και η μετασεισμή στην περιοχή που γράψαμε. Είναι από το 1η Ιουνίου. Για πόσους μήνες πιστεύετε? Είπατε δυστυχώς για αρκετούς μήνες. 3-4 μήνες. Ναι. Και η συχνότητα των σεισμών που θα γίνουν δεν θα είναι βέβαια όπως είναι τώρα κάθε 20-30 λεπτά. Μπορεί να είναι μέρα παραμέρα, μετά εβδομάδα παραβδομάδα, αλλά υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να έχουμε ένα ισχυρό πάλι μετασεισμό. Μετά από ένα μήνα, να έχουμε ξέρω, 5,1, να έχουμε 4,9. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στις σκηνές. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν μπορεί να μένει στις σκηνές ο κόσμος όλο το χειμώνα. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία, τα οποία το χειμώνα δεν λειτουργούν. Εχθές έκανε κάποιες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, δίνει κάποια επιδόματα, οπότε ο κόσμος πιστεύω να μπορέσει να τακτοποιηθεί σε μόνιμες δομές και όχι το φαινόμενο, που έχουμε στην Ελασσόνα, που ακόμα μετά κοντά ένα χρόνο είναι στα 300-500 στη Λάρνακα. Οι δηλώσεις συγκεκριμένες του κυρίου Τσαλέντη έγιναν στο Μέγκα. Οι παλιές κατασκευές και οι αλόγιστες μετατροπές κτηρίων από παλιές κατοικίες σε καταστήματα, δίχως την παραμικρή πρόνοια για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, είναι η αιτία για τις μεγάλες ζημιές που έχουν παρουσιάσει πολλά κτίρια λόγω του σεισμού. Αυτό δήλωσε στην Κρήτη TV ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στην αντισεισμική τεχνολογία, ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης, που βρέθηκε στο Αρκαλοχώρι. Παλιό εμπορικό κέντρο σημαίνει ότι έχει γίνει πάνω στην δομή την παλαιά. Δηλαδή όλα τα παλιά κτίρια έχουν μετατραπεί σε μαγαζιά, τα οποία θέλουν βιτρίνες, θέλουν μεγάλους χώρους κλπ. Τα παλιά τα κτίρια λοιπόν αυτά ήταν κατοικίες. Άρα τι έγινε, ανοίξανε τείχους, καθαίρεσαν ένα σωρό φέροντα στοιχεία, με αποτέλεσμα να έχει εξασθενήσει πάρα πολύ το ισόγειο και επιπλέον να έχουμε προσθέσει από πάνω ένα ή δύο ρόφους που επιβαρύνουν το από κάτω και βλέπουμε να έχει το από κάτω σε πλειονότητα να έχει καταστραφεί, να έχει ρογμές και τα από πάνω σχεδόν να μην έχουν πάθει τίποτα. Βέβαια, το ότι έγινε ο σεισμός και είναι από κάτω από την πόλη εδώ είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Αλλά εάν είχαν γίνει σωστά, αν ήταν ισχυρά τα κτίρια, όπως είναι τα καινούργια που βλέπουμε που δεν έχουν πάθει στο σκελετό πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πάθει κυρίως στα διαχωριστικά, στα τούβλα, τα οποία επιδιορθώνονται αρκετά εύκολα. Κλειστά θα παραμείνουν όλη την εβδομάδα τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, βάσει της απόφασης που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συρηγωνάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Συρηγωνάκη. Παρέλα βέβαια με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς, ιδιωτικούς, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Πράγματι, υπεγράφει σήμερα το πρωί απόφαση ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων, βρεφονηπιακή, παιδική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα δούμε τι μέλη γενέσει. Κύριε Συρηγωνάκη, να ρωτήσω ωστόσο το εξής, γιατί φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι και οι γονείς ανησυχούν από τους μέχρι στιγμής ελέγχους. Προκύπτει ότι υπάρχουν κτίρια όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από την πληγήσα σε μεγάλο βαθμό περιοχή του Αρκαλοχωρίου, σε όλη την περιφερειακή ενότητα, ή για λόγους απλά προστασίας όλων των παιδιών, φοβούμενοι τους μετασεισμούς, την ένταση των μετασεισμών, είπατε ότι είναι καλύτερα τα παιδιά να μείνουν στο σπίτι? Κυρία Δουλγεράκη, γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Χθες το πρωί είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό, ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4. Είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν είναι τρομακτικές οι εμπειρίες για τα παιδιά.
αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε αναφορές από πολλές σχολικές μονάδες και όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας. Σήμερα η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται στο οροπέδιο, γιατί έχουμε αναφορές από το οροπέδιο, έχουμε αναφορές από την περιοχή της Μεσαράς, από Πεστό, από Ασίτες, από Ψαρία Ποράδα. Άρα λοιπόν τα σχολεία πρέπει να ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία για να δούμε αν υπάρχουν πρόβλημα στατικότητας και αν είναι ασφαλή για να υποδεχτούν παιδιά. Για το λόγο αυτό κρίθηκε και αποφασίστηκε να απαραίτητο, κρίθηκε απαραίτητο και αποφασίστηκε να παραμείνουν πιστά έως την ερχόμενη Παρασκευή και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Το σίγουρο από ό,τι βλέπουμε είναι ότι στις πληγήσεις περιοχές, δηλαδή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και σε πάρα πολλά σχολεία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σίγουρα δεν θα μπορούν να υποδεχτούν παιδιά ούτε την άλλη εβδομάδα. Είμαστε σε αναμονή. Ούτε την άλλη εβδομάδα. Των αιθουσών, όπως αναγγέλθηκε και χθες, για να τοποθετούν λιώμενες αίθουσες για να μπορούν να ξεκινήσει η διδασκαλία στις περιοχές αυτές. Αυτό πότε προσδιορίζεται, πότε μπορεί να γίνει? Υπάρχει σχεδιασμός και κυρίως χρονικός ορίζοντας? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Από αύριο περιμένουμε λιώμενες αίθουσες και για τα που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες για τα παιδιά, αλλά και για τους πληγέντες συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, ένα-ένα τώρα. Λιώμενες αίθουσες που θα εγκατασταθούν σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν αναφορές ότι το σχολείο παρουσιάζει προβλήματα ρογμές, θέλετε να πείτε, κύριε Συριγωνάκη, έχουν πέσει σοβάδες ή οτιδήποτε άλλο? Η αρμόδια επιτροπή θα κρίνει αν ένα σχολείο είναι κατάλληλο για να υποδεχτεί μαθητές ή όχι, και ανάλογα, αν κριθεί ακατάλληλο, φυσικά θα τοποθετηθεί μια λιώμενη αίθουσα, 2, 3, 5, για να μπορούν οι μαθητές να συνεχίσουν να κάνουν μάθημα για να συνεχιστεί η διδασκαλία. Μάλιστα. Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, όπως επίσης λέτε, λιώμενες αίθουσες οικίσκη, όπως έχουμε μάθει, να το λέμε πιο απλά, για τη φιλοξενία των ανθρώπων, των πληγέντων, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν μακριά από τη δική τους την περιοχή, παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα. Αυτό μου λέτε? Αυτό, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, παρόλο που έχουμε μισθώσει, έχουν μισθωθεί κλίνες σε διάφορα ξενοδοχεία, δεν θέλουν να αποφεύγουν να απομακρύνονται από την περιοχή εδώ. Έχουν μισθωθεί πολλές? Αν έχουν μισθωθεί κλίνες. Ναι, σε ξενοδοχεία. Στο Τούρο έχουμε, στο Καστέλι, υπάρχει και προσφορά από πολλούς επιχειρηματίες ξενοδόχους, στην περιοχή του Κοκκινιχάνη, περιοχή Χερσονήσου, Αγίας Πελαγίας. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Οπότε προς το παρόν έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας μέσα στις σκηνές. Σκοπός μας και στόχος μας είναι να μην είναι κανένας στην πολίτη μας σε σκηνή. Το ζητούμενο το μεγάλο είναι, και δεν ξέρω πώς μπορούν να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι θα είναι και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, γιατί κάνοντας μια κουβέντα από τον κύριο Μαρουσάκη, με τον κύριο Μαρουσάκη τον μετεωρολόγο, μας έλεγε ότι ξέρετε, σταδιακά θα έχουμε και ασθενείς βροχές στη Βόρεια Κρήτη, όπως επίσης και ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αναμένουμε από την ερχόμενη Παρασκευή επιδείνωση του καιρού, και αυτό θα δυσκολεύσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση εδώ. Είναι που είναι δύσκολη, δύσκολη διαχειρίσιμη, αλλά θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, η οικίσκηση, ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοξενία των ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται να φύγουν από την περιοχή τους, από το χωριό τους, θα τοποθετηθούν σε κάθε περιοχή όπου το πλήγμα πραγματικά είναι μεγάλο ή που φαίνεται ότι υπάρχουν οι ζημιές. Δεν ξέρω αν θα είναι Κατοπουλιές, αν θα είναι Ρουσοχώρια, αν θα είναι Καστέλαιο, όπου υπάρχει θέμα. Από τον Δήμο, από τις υπηρεσίες του Δήμου, και ανάλογα θα τοποθετηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες και πάμε παρακάτω, διότι όπως είπατε αυτή η διαδικασία θα βρεθεί σε εξέλιξη από αύριο. Ακούσαμε για στρώματα, ακούσαμε για ράντσα τα οποία θα έφθαναν προκειμένου τουλάχιστον να βελτιωθεί κάτι στις σκηνές. Προς το παρόν έχουν έρθει αυτά τα υλικά? Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί βρίσκομαι στο συγκεκριμένο χώρο, γίνεται η τοποθέτηση των ράντζων. Ήταν 300 ράντζα από την πολιτική προστασία σήμερα, τα οποία τοποθετούνται μέσα στις σκηνές ανάλογα με τα
άτομα τα οποία βρίσκονται σε κάθε σκηνή. Ναι. Είναι ράτζο με στρώμα για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Μετά τον εθνιδιασμό και μετά τις πρώτες ενέργειες, κοιτάζουμε κάθε μέρα να βελτιώνουμε την κατάσταση. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, άρα παρόλα αυτά υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων, ένας συντονισμός και ευελπιστούμε κάθε μέρα να γινόμαστε και καλύτεροι. Μάλιστα. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να υποκαταστήσουμε τις συνθήκες που θα είχαμε στα σπίτια μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με αυτό που είπατε, μετά τον εφνιδιασμό, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για να μπορέσουμε να την ανοίξουμε, να την κάνουμε, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει εφνιδιασμός. Όταν πριν από λίγο ακούγαμε τον κύριο Τσελέντη να λέει ότι από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα ή μέχρι χθες που έκανε τις δηλώσεις, προσεισμοί, μετασεισμοί ήταν κοντά 2.800. Ο σεισμολόγος το λέει και όχι εγώ, για να καταλάβουμε τη λέξη και τι σημαίνει και η λέξη εφνιδιασμός συνολικότερα για την πολιτεία. Μια κυρία κουβέντα που θα πρέπει να γίνει λίγο παρακάτω. Και να κάνουμε συζητήσεις και κουβέντες και αρχίσεις επί χάρτου και άλλα να το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και κάτι που θα πρέπει να γίνει λίγο παρακάτω. Σας ευχαριστώ, κύριε Συρηγόνη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς συγκεντρώνονται σε όλη την Ελλάδα, στους Δήμους Ηρακλείου, Μελεβιζίου και Χερσονήσου, όπως ανακοινώθηκε. Τα χρειαζόμενα ήδη και τα επαναλαμβάνουμε μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους. Τον Δήμο Μηνώα Απεδιάδος είναι νερό, γάλα πορέ, γάλα σκόνη, καφές, χυμή, τρόφιμα μακράς διαρκείας, συσκευασμένα είδη προσωπικής υγιεινής, είδη καθαριότητας και φάρμακα όπως ασπιρίνες, ντεπών, φάρμακα για την καρδιά, την πίεση, ινσουλίνη, αμμονία, γάζες, όπως επίσης και χάζαμπλαστ. Η συγκέντρωση στο Ηρακλείο γίνεται στο κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, λεωφόρο Σικάρου 121. Στο Δήμο Μελεβιζίου γίνεται στον χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Γάζι. Στο Δήμο Χερσονήσου συγκεντρώνεται η βοήθεια, τα παραπάνω ήδη 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, τουλάχιστον αυτό ανέφερε η ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Εθελοντισμού, στο Δημαρχείο στις Γούρνες, όπως επίσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Λιμένα Χερσονήσου, αλλά και στους κατατόπους πολιτιστικούς συλλόγους. Επαναφέρει επιτακτικά το θέμα της μέρημνας για τους εργαζόμενους γονείς στο πανεπιστημιακό με μικρά παιδιά που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη φύλαξή τους, καθώς όλες οι σχολικές δομές είναι κλειστές εξαιτίας των σεισμών. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου υπενθυμίζει παράλληλα ότι η μέρημνα αυτή απουσιάζει και από τα μέτρα για τον κορονοϊό όταν κάποιο παιδί νοσήσει. Επίσης, το Σωματείο επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών όλων των εξόδων του νοσοκομείου, αφού ο πρώτος σεισμός βρήκε κλειδωμένες με λουκέτα, και οι οποίες ανοίχθηκαν μετά ώστε να αποφευθεί ο συγχρονισμός ασθενών και τακτικών ιατρείων, επισκεπτών και κάποιων εργαζομένων που κατευθύνονταν φοβισμένοι προς τις εξόδους. Σε κλείο κορονοϊού παραμένουν αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας λόγω χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Αυξημένο είναι το υλικό φορτίο στα λίμματα κατά 198% στην Αλεξανδρόπολη και κατά 166% στην Ξάνθη. Στην Λάρισα αυξήθηκε 62% και στην Αττική 58%. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 2.978 κρούσματα, 322 οι ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Στο τελευταίο 24ωρο έχασαν την ζωή τους 22 άτομα. 98 εμολύσεις κορονοϊού χθες στην Κρήτη, από τις οποίες 44 στο Ηράκλειο, 21 στο Λασίθι, 17 στο Ρέθυμνο, 16 στα Χανιά. Από σήμερα 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου οι μαθητές θα μπορούν να προμηθεύονται και τα 4 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Καμπανάκι εν ώψη του χειμώνα χτύπησε η κυρία Παγώνη, σημειώνοντας πως τα σχολεία του χειμώνα πρέπει να είναι με ανοιχτά παράθυρα και τα παιδιά να είναι με τα μπουφάν, καθώς όπως εξήγησε, η αλλαγή του αέρα είναι το καλύτερο. Η ίδια εκτίμησε μάλιστα ότι δεν πρέπει να γίνουν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις τον Οκτώβρη, αναφερόμενοι στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της έρευνας για την προέλευση και την ταυτότητα διαχειριστών ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media που προτρέπουν τους πολίτες σε πράξεις που στρέφονται ενάντια στη δημόσια υγεία. Εντοπίστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία για 4 ιστοσελίδες και για 6 λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 4 προφίλ στο Facebook και 2 στο Twitter.
Διαδικτυακή ημερίδα αύριο Πέμπτη της ΠΟΕΟΤΑ με θέμα επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού στο εργασιακό περιβάλλον των ΟΤΑ, νέα δεδομένα, εμβολιασμός, μέτρα προστασίας, όρθες, πρακτικές με τη συμμετοχή ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο. Επιστολή διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις σε ρεύμα και εφόδια προς τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικών, περιβάλλοντος, ενέργειας έστειλαν οι 4 ενιαίοι αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης από Ιερά Πέτρα Σιτία, Τυμπάκη, Σελήνο, επισημένοντας τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για την αγροτική παραγωγή υπέρων και αυτή αύξηση. Τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμπεριλάβει ενεργά τον αγροτικό κόσμο της χώρας στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε λόγω της κλιματικής κρίσης και να θωρακίσει τον πρωτογενή τομέα απέναντι στα καταστροφικά φαινόμενα, καθώς πλήττεται περισσότερο από όλους τους τομείς της οικονομίας, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός στο πλαίσιο συνεδρίου. Τέλος, τη λειτουργία των γεωργικών επαγγελματικών σχολών με την μορφή που τις ξέραμε βάζει η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας ότι τις μετατρέπει σε αγροτικά δημόσια ΙΕΚ, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις στους υποστηρικτές της δημόσιας αγροτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, πρόκειται για υποβάθμιση με στόχο την παραπέρα τροφοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενώ καταγγέλουν μεγάλο πισωγύρισμα στη χώρα μας, όχι μόνο για την γεωργική εκπαίδευση, αλλά και την αγροτική οικονομία. Τροπολογία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε συγκεκριμένα καύσιμα, ώστε να αναχαιτιστεί το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τροπολογία υπογράφεται από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επικεφαλή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολο χαρακτήρισε το χειμώνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, αναφερόμενος στο κύμα ανατιμήσεων, προαναγγέλλοντας ότι εφόσον δούμε ότι αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν και μετά το Δεκέμβριο, ότι θα ληφθεί απόφαση για τη στήριξη των Ελλήνων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε οι λογαριασμοί της ΔΕΗ να μην προκαλέσουν σοκ στους καταναλωτές. Την παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη προκάλεσαν τα δημοσιεύματα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Ο εισαγγελικός λειτουργός, όπως έγινε γνωστό, έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόπινες πράξεις όπως χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης. Συνάντηση εργασίας χθες στο Ηράκλειο της διοίκησης του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την περιφέρεια Κρήτης και αντικείμενο την πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Ανοίγει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών που γέννησε η πανδημία σε 36-72 δόσεις. Το μέτρο αφορά σε περίπου 823.000 φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες ως φυλές προς την εφορία, οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021. Σήμερα Τετάρτη καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, τέως ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και της ΔΕΗ. Την 5η 20 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς θα καταβληθεί η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21. Την πρόθεση του να φέρει την Ελληνογαλλική Συμφωνία προσκύρωση στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα, αν αυτό είναι εφικτό, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προσβλέπω σε μια διακομματική στήριξη μια συμφωνία που πιστεύω ότι αποτελεί μια σημαντική εθνική παρακαταθήκη για την χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα λαδαπό δείχνει η αστυνομία ότι βρίσκεται πίσω από 4 κλοπές διαρρήξεις στο Ηράκλειο το διάστημα 3 Ιουνίου με 27 Σεπτεμβρίου. Στη λία του χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 11.000 ευρώ. Φυτεία με 11 δενδρύλια κάναβης βρέθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε δασόδη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Συνελήφθη Έλληνας για την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στα Χανιά, φέρεται να διέθετε 8,25 γραμμάρια κοκαίνης, 178 ναρκωτικά βυσκία, ποσότητα κάναβης και 2.860 ευρώ. Νέα σοβαρά επεισόδια σήμερα το πρωί στα Επαλισταυρόπολη. Εγκλωβίστηκαν στις τάξεις τους συμμαθητές. Κουκουλοφόροι βγήκαν μέσα από το σχολείο, πέταξαν πέτρες και μολότοφ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και βομβίδων κροτουλάμψης. 5 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 3 έγιναν συλλήψεις. 2 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο.
Την παρέμβαση εισαγγελέα ζήτησε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία αναμένει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση με την Αυστραλία προτού ανανεώσει τις επαφές στο πλέον υψηλό βαθμό επίπεδο μετά την ακύρωση από την Καμπέρα ενός τεράστιου συμβολέου υποβρυχίων, ανέφερε το Ελιζέ. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας-Ρωσίας, έντονη υπήρξε η αντίδραση της Μόσχας στην απόφαση του Παρισιού να εμποδίσει την εργασία Ρώσων διπλωματών στον ΟΑΣΕ, με το σκεπτικό που το εμβόλιο Sputnik δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιούν για ένα νέο ξέσπασμα της σαλμονέλας στη χώρα. 330 άτομα συνελήφθησαν στο διάστημα μεταξύ 15 και 28 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων 27 κρατών, εκ των οποίων 17 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και 10 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την καθοδήγηση της Europol. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων και ναρκωτικών. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Ηρόδοτος αντιμετωπίζει το απόγευμα στις 5 σε φιλική αναμέτρηση τον Αλμυρό. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Λικαρνασσό. Την Κυριακή στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ. 984. Ο καιρός. Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Κυρία χαρακτηριστικά του, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, δυνατοί βοριάδες και οι ασθενείς βροχές στα βόρεια διαμερίσματα της Κρήτης, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε στον 984, έως τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης.